Σας καλωσορίζουμε. Κεντρικό πρόσωπο της συνάντησής μας αυτής, της μικρής εκδήλωσης να πούμε, είναι η Γιάννα, που ντρεπόταν πάρα πολύ. Αλλά χαιρόμαστε που είσαι και τελικά ήρθες. Τα εμπόδια αρκετά, αλλά ξεπεράστηκα. Να ευχαριστήσουμε το εργατικό κέντρο εδώ που μας παραχώρησε με πολύ μεγάλη προθυμία. Δεν προλάβαμε να πάρουμε τηλέφωνο για να πούμε αν μπορούν να παραχωρήσουν το χώρο και αμέσως μας είπαν ok, δεν το συζητάμε. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο εδώ της Φλόρινας, τους ανθρώπους της Φλόρινας, σαν Εμαρβίξ εμείς που είμαστε εδώ, εταιρεία της Φλόρινας, που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν, μας στήριξαν οι άνθρωποι και μας συνεχίζουν να μας στις δύσκολες στιγμές αυτές που όλοι περνάμε. Αλλά είμαστε για τα δύσκολα, δεν είμαστε για τα εύκολα. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους εδώ πέρα, τον ΜΜΗ που αμέσως ήρθαν, προθυμοποιήθηκαν, είναι μαζί μας. Και ξέρετε τώρα μέσα από το διαδίκτυο, μία ανάρτηση της Γεωργίας, της φίλης σου, για μια έκκληση για το καρουτσάκι αυτό που είναι μπροστά μας, κινητοποίησε όλο τον κόσμο. Ο Ηλίας, ο συνεργάτης μας, ο αγαπητός φίλος μας, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην γειτονική χώρα, την Τουρκία, είδε την ανάρτηση, τα παιδιά από εδώ, ο Μιχάλης, ο Αδαματίδης, ο Νίκος, ο Μαυρόπουλος, κινητοποιήθηκαν για αυτοί και όλοι μαζί αμέσως είπαμε ότι θα ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα. Και όχι μόνο σε αυτό. Και όχι έχει, μόνο σε αυτό. Έχει συνέχεια. Είμαστε δίπλα της, σε όλα μαζί, να κάνει να περπατήσουμε. Και ήδη, με πρωτοβουλία του Ηλία και πρωτοβουλία δικιά μας, επειδή φίλοι μας είναι η διεύθυνση της κλινικής, της Γενικής Κλινικής του Αγίου Λουκάου, στο πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, προθυμοποιήθηκαν και εκείνοι και ήδη η Γιάννα πήγε εκεί πέρα, έγινε μια πρώτη εκτίμηση και μας δώσανε οι γιατροί και ένα παράθυρο αισιοδοξίας ότι ίσως δεν χρειαστούμε και το κάτω σύντομα. Και ξέρουμε και μάθαμε ότι ήδη κινητοποιήθηκε και εδώ η Φλωρινιώτηση κινητοποιήθηκε και υπάρχει και ένα ταμείο που μαζεύουν κάποια χρήματα. Εγώ θέλω να πω ότι δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή, αυτά ήταν ένα πολύ μικρό δείγμα την κάλυψη που κάναμε εμείς σαν εταιρείες. Απλά να μην σταματήσουμε γιατί υπάρχει συνέχεια. Ο απότερος στόχος είναι για να περπατήσει. Και το καλό είναι ότι η κλινική λέει ότι για την συνέχεια είναι πρόθυμη να δωρεάν να κάνουν όλη την νοσηλεία, οι γιατροί επίσης, αλλά βέβαια εκείνο που δεν ξέρουμε τα μέσα, τι θα χρειαστεί, αυτά δεν είμαστε γιατροί να το ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον το οικονομικό, εμείς εδώ οι Φλωρινιώτες θα το πω, να μην σταθεί εμπόδιο στη Γιάννα. Το οικονομικό να μην είναι εμπόδιο. Και σύντομα αυτό να μην χρειάζεται, όπως είπα προηγουμένως. Και για τις γιορτές τώρα έτσι που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, που Χριστούγεννα όλοι ξέρουμε σαν χριστιανοί που είμαστε, Χριστούγεννα σημαίνει αγάπη. Βέβαια, εμείς λίγο την αγάπη νομίζουμε αγάπη ίσον παίρνω, αλλά αγάπη είναι δίνω. Δίνω χωρίς να περιμένω να πάρω. Και μακάρι όλο αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας και να δώσουμε ό,τι μπορούμε ώστε να χαρούμε μαζί με τη Γιάννα να δούμε ότι αυτά δεν θα χρειάζονται πια. Η ευχή μας αυτή είναι. Καλά Χριστούγεννα να πω. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάποιος. Εγώ ήθελα να προσθέσω και εγώ να ευχαριστήσω όλους εσάς. Είναι ο Παναγιώτης ο Θεοδωρίδης. Ο Θεοδωρίδης ο Παναγιώτης. Από την Investment Analysis. Είδαμε την έκκληση της Γιάννας, βοηθήσαμε και εμείς. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαστε δίπλα της. Και εγώ και ο Ηλίας που κάνουμε μια προσπάθεια στην Τουρκία, στο κομμάτι της δικής μας εταιρείας. Και χορηγός και βοηθός αυτής της προσπάθειας είναι και η Skyfarm. Και η Skyfarm με τον Σιώκα τον Γρηγόρη, ο οποίος είναι εδώ. Ο οποίος είναι μια μεγάλη εταιρεία από Αμερική, η οποία είναι στο φαρμακευτικό κλάδο. Επομένως, οι δικές μας δραστηριότητες, εκτός από τα χρηματοοικονομικά, έχουν να κάνουν και με την υγεία, με τη σχέση που έχουμε με τον Άγιο Λουκά, αλλά και με το κομμάτι του φαρμακευτικού, με την Sky Pharma. Οπότε, είμαστε κοντά σε αυτόν τον χώρο και θα μπορέσουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε, ώστε η Γιάννα να μην χρειαστεί αυτό το καροτσάκι μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα το κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους. Εσάς. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο το καρότσι, είναι και ένα κρεβάτι τετραπληκτικό, το οποίο δεν μπορούσε να έρθει εδώ, το οποίο θα παραδοθεί και αυτό στη Γιάννα. Και ό,τι ανάγκες έχει, για να ξέρει, είμαστε δίπλα της για το οτιδήποτε. Καλησπέρα.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, δεν έχω λόγια. Όλα καλά. Καλά Χριστούγεννα. Μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς. Γιάννα είναι και καταπληκτική ζωγράφος. Συνεχθήκαμε προχθές, είδαμε τα έργα της και πάθαμε. Είναι... Καταρχήν χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Λέγομαι Ηλίας Κολοβέτσιος, δραστηριοποιούμε χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, γενικότερα στην Τουρκία. Όσον αφορά το σημερινό, είδαμε τυχαία μία ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook. Καλούσανε 2.000-3.000 ανθρώπους, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο, να καταθέσουν από 2 ευρώ και την ίδια στιγμή επικοινώνησα, λέω αυτά να τα καταθέσουν, αλλά για προσωπική χρήση της Γιάννας. Αναλάβαμε εμείς τα πλήρη κόστη των πάντων. Εκτός το καροτσάκι, κάναμε δωρεά και ένα τετραπληγικό κρεβάτι που το έχει ανάγκη η Γιάννα. Και για εμάς δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι τώρα η στιγμή της Γιάννας. Εγώ θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και μακάρι όλος ο κόσμος να βοηθάει αυτές τις άγιες μέρες τον συνάνθρωπο. Είναι καθαρά θέμα συνανθρώπου. Όπως είπατε, βέβαια, αυτή η πρωτοβουλία θα έχει και συνέχεια. Σαφώς, δεν σταματάμε. Ήδη φέραμε τη Γιάννα στον Άγιο Λουκά. Με τον Άγιο Λουκά συνεργαζόμαστε γιατί κάνουμε τον Άγιο Λουκά της Κωνσταντινούπολης. Απλά γίνανε πολλά λάθη στην περίπτωση της Γιάννας, τα οποία δεν χρειάζεται τώρα να πούμε κάποια πράγματα σε περί αυτού, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι η Γιάννα θα περπατήσει. Ένα λεπτό. Πάμε. Ένα πράγμα που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Ο κύριος Μουσταφά Εκέν είναι Τούρκος υπήκος, είναι συνέτερός μας στην Κωνσταντινούπολη και δεν βοηθάνε μόνο οι Έλληνες, βοηθάνε και οι Τούρκοι τη Γιάννα. Δηλαδή, αυτό που έγινε τώρα έγινε στην Ελλάδα, αλλά έγινε και στην Τουρκία ταυτόχρονα. Οπότε είναι και Τούρκοι σε αυτή την προσπάθεια. Γίνε και εσύ, Μωρία Φωτογένεια.